Ευχαριστώ πολύ. Συγκλινητικές στιγμές στη διάρκεια απονομίας του βραβείου Μιλτιάδη Καράτζη στην καλύτερη ερευνήτρια Καλλιόπη Βασιλάκη για την επιστημονική της έρευνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από όλα πλέον ένα ποσό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς όπως κάθε χρόνο είμαστε συνεπείς στο να δώσουμε το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη στον καλύτερο ερευνητή. Είναι ένας ερευνητής ο οποίος επιλέγεται από μια πολύ σοβαρή επιτροπή από το ΙΤΕ και από τους προέδρους κτλ. Εμείς θέλουμε πάντα η αριστεία να επιβραβεύεται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό νομίζω. Χαίρομαι πολύ, είναι πολύ τιμητικό και είναι μεγάλη τιμή να βραβεύομαι και ειδικά στο Ηράκλειο γιατί είμαι Ηρακλειώτισσα, οπότε να είναι ακόμα πιο σημαντικό. Το βραβείο απένειμε ο πρόεδρος του ομίλου Καράτζη, Αντώνης Καράτζης, ο οποίος συνεχάρει την ερευνήτρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών. Νιώθω πάρα πολύ ωραία γιατί έχει γίνει πλέον θεσμός. Ξεκίνησε ας πούμε δειλά αυτό το πράγμα πριν κάποια χρόνια και έχει καθιερωθεί ένας θεσμός κάθε χρόνο να δίνεται αυτό το βραβείο στον καλύτερο ερευνητή και νομίζω ότι έτσι δίνουμε ας πούμε αξία και στον τόπο αλλά και δίνουμε και έναυσμα σε άλλους ερευνητές να διεκδικήσουν να το πάρουν και αυτοί. Η διευθύντριά μας είναι η Τζελίνα Χαρλάφτη, η οποία μας βοηθάει και εκείνη πάρα πολύ σχετικά με χρηματοδοτήσεις, δεδομένου ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα με τις χρηματοδοτήσεις στην έρευνα. Ναι, εγώ δουλεύω προσωπικά για την ιστορία των ναυτικών κοινοτήτων. Κάνω ναυτιλιακή ιστορία. Είμαι στο Κέντρο Ναυτιλιακής Ιστορίας στο Ρέθινο, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Για την απονομή του βραβείου συγκροτήθηκε η Ειδική Επιτροπή, η οποία αποφάσισε με αυστηρά επιστημονικά κριτήρια το βραβείο Μιλτιάδη Καράτζη, που συνοδεύεται και από το ποσό των 3.000 ευρώ, να απονεμηθεί στην Καλλιόπη Βασιλάκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι βέβαια, γιατί ειδικά φέτος το βραβείο δίδεται στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Βραβεύεται η κυρία Καλλιόπη Βασιλάκη. Είναι μια εξαιρετική υποψηφιότητα, μια από τις 6 που υποβλήθηκαν, όλες υψηλότατου επίπεδου. Κοιτάξτε, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Έχουμε καταπληκτικά πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως επίσης και το ΙΤΕ, το Ίδρυμα Τεχνολογικής Έρευνας, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, πρέπει να το πούμε αυτό. Εμείς θα παραμείνουμε συνεπείς σε αυτό το θεσμό και σε αυτό το βραβείο, όσο και για όσα χρόνια ο Σύλλογος Φίλων ΙΤΕ επιλέγει να κρατάει αυτό το θεσμό. Και όλα αυτά στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε ο Σύλλογος Φίλων του ΙΤΕ στο Επιμελητήριο Ηρακλείου, όπου έδωσε το παρόν πλήθος κόσμου. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Φώτη Καφάτου. Η πνευματική και πολιτισμική ανάπτυξη των μελών μας και όλων όσοι θέλουν να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Στους δύσκολους καιρούς χρειαζόμαστε σταθερά θεμέλια για να πατούμε. Και να παυτάνε και το ΙΤΕ. Βεβαίως και είναι σημαντικές οι βραβεύσεις. Το θέμα είναι προς ποια κατεύθυνση. Γιατί ορισμένες φορές δίνονται και βραβεία σε άτομα και επαγγελματίες και στελέχη των μέσων που δεν διακρίνονται για ό,τι καλύτερο. Παράλληλα, ανακηρύχθηκαν επίτιμα μέλη του Συλλόγου ο Λευτέρης Οικονόμου και ο Στέφανος Τραχανάς, ενώ στη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ομιλία με το επίκαιρο θέμα «Ορατοί και αδιόρατοι κίνδυνοι για τη δημοκρατία και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης».